Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν καλαθοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του Άρη πριν από αρκετά πλέον χρόνια, και τόσα πολλά, και ο οποίος βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το μουσείο του Άρη, και ο λόγος τον Νίκο Αργυρόπουλο. Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς από τα μέρη μας καταρχάς? Απλά έχουμε ρεπό την εβδομάδα που έρχεται λόγω του τελικού του κυπέλου. Mm-hmm. Και έχουμε 2-3 μέρες στάδια και επισκέφτηκα φίλους εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη από τότε που, όπως σωστά είπατε, ήμουνα το 2008 με 10. Ναι. Και βεβαίως δεν παρέλθα να επισκεφτώ και τον Άρη που έχω μόνο φίλους. Πες μας την εντυπώσεις σου από το μουσείο που, το οποίο επισκέφτηκες. Απλά δέος σε πιάνει μπαίνοντας μέσα. Ναι. Και μόνο που κάθεσαι και παρατηρείς όλα και βλέπεις τα βίντεο με την παλιά ιστορία της πόλης και ταυτόχρονα του Άρη, όλα τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, ειλικρινά μόνο δέος είναι. Ναι. Μπαίνοντας καταλαβαίνεις πόσο τεράστια είναι η ομάδα του Άρη. Mm. Μόνο από αυτό. Και μετά μπορείς να πας κάτω και στο γήπεδο και στις τέσσερις γραμμές του γήπεδου. Αλλά μια επίσκεψη είναι υπεραρκετή για να καταλάβει κάποιος τι εστί Άρης. Ναι. Όντως είναι όντως κάτι που προκειτό έχουν πει και ακόμη και άνθρωποι που έρχονται από έξω, οι οποίοι φυσικά θυμούνται και τις παλιότερες εποχές, και εσύ, εντάξει, ηλικιακά θυμάσαι και εσύ φυσικά τη μεγάλη ομάδα του Άρη, έχεις βεβαίως, εικόνα, έχεις άποψη. Ναι. Ήμουνα στις καλές εποχές κι εγώ. Mm-hmm. Έζησα όντως πολύ μεγάλες στιγμές και έχω κρατήσει, εννοείται, μόνο φίλους. Ναι. Εσύ έπαιξες τη διετία, όπως είπαμε, από το 8 έως το 10. Τότε νομίζω ήταν λίγο πριν αρχίσει λίγο ευθύνους απορία του Άρη, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Τότε υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, υπήρχαν παίχτες διαφορετικού πολύ ψηλότερου επίπεδου. Mm-hmm. Και να κάνει μόνο με το οικονομικό βασικά. Mm-hmm. Το γήπεδο πολλές φορές γεμάτο. Τότε βέβαια είχαμε βγει τρίτη, δεν κατάφερε η ομάδα τέταρτη να βγει στην... Τον χάσαμε. Για προσπάθησε λίγο ο Μπιλ. Έχει και ένα θέμα με την μπαταρία του. Ελπίζουμε ότι δεν έμεινε από μπαταρία. Εάν έχει μείνει από μπαταρία, είμαστε άτυχοι. Βλέπετε πως τι λόγια χρησιμοποίησε. Δέος τον έπιασε μπαίνοντας στο μουσείο, και όντως έτσι είναι. Όποιος δεν έχει πάει πάντως, καλό είναι να περάσει μια βόλτα. Νομίζω τον έχουμε πάλι. Έλα, Νικό. Ναι. Ναι. Λέω ότι και τότε το είχαμε δύο πολύ καλές χρονιές, αλλά νομίζω ότι τώρα την τελευταία χρονιά με την είσοδο της οικογένειας Λάσκαρη, νομίζω ότι ο Άρης σιγά σιγά θα βρει το δρόμο του και εκεί που ανήκει, που είναι σίγουρα το επίπεδο Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι ο Άρης, ή μάλλον πότε πιστεύεις ότι ο Άρης ήταν έτοιμος να χτυπήσει το δίπολο που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνει την υπερπροσπάθεια ο Άρης, αλλά νομίζω ότι γίνονται σταθερά και αργά βήματα, έτσι όπως θεωρώ ότι είναι το σωστό. Ναι. Δηλαδή η ομάδα έχει αναλάβει και η οικογένεια συγκεκριμένα να ξεχρεώσει τα βαρύδια του παρελθόντος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ένα αξιοπρεπές μπάτζετ αυτή τη χρονιά, και νομίζω βήμα-βήμα. Τα επόμενα 2-3 χρόνια νομίζω ότι είναι... θα είναι όρημα τα πράγματα, αν με το καλό συνεχίσει και η οικογένεια Λάσκαρη. Πάλι το χάσαμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια, ίσως είναι και η φαρμακερή, να δούμε. Πάντως έχει μας το είπε εκ των προτέρων ένα θέμα με την μπαταρία του. Ο Νίκος, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με έναν αθλητή ο οποίος φόρεσε την ομάδα, τη φανέλα της ομάδας και σε καλά χρόνια. Και βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Νίκο, αν είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις και το μάτς με την ΑΕΚ από κοντά το Σάββατο ή απλά το είδες από την τηλεόραση? Ναι, όχι, δεν το είδα από κοντά. Πολύ θα ήθελα, αλλά είχα ένα πάρα πολύ σοβαρό ραντεβού και δεν μου επέτρεψε να το δω. Mm-hmm. Να το δω live. Αλλά έβλεπα όσο μπορούσα στην τηλεόραση. Ενημερώθηκα βέβαια ακριβώς. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι, όπως αξίζει και στις δύο ομάδες, ένα γήπεδο κατάμεστο. Mm-hmm. Και τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα του Άρη. Είναι εκπληκτικό το ρεκόρ που τρέχει εντός έδρας, Νίκο Άρης. Απίστευτο 18-0, αν εξαιρέσει κανείς την είδα από τον Παναθηναϊκό φυσικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός ο Άρης φέτος και ιδιαίτερα η έδρα του
και ο κόσμος τον κάνει ακόμα πιο δυνατό. Νομίζω ότι δικαίως έχει αυτό το 18-0, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εσύ φυσικά συνεχίζεις να παίζεις μπάσκετ, εννοείται. Είσαι στον Απόλλωνα της Πάτρας, εκεί στη γενέτειρά σου στην Πάτρα. Για πόσο αντέχουν τα πόδια σου ακόμη? Κοιτάξτε, είναι τώρα η 20η χρονιά για εμένα. Πολλά. Αλλά νομίζω ότι μάλλον αυτή η χρονιά που έρχεται θα είναι και η τελευταία. Το έχεις πάρει απόφαση δηλαδή? Ναι, το έχω πάρει απόφαση. Το επόμενο βήμα? Πέρα πολλά, ήταν θεωρώ μια γεμάτη καριέρα και πλέον νιώθω και εγώ γεμάτος ώστε να σταματήσω πλέον να κρεμάσω τα παπούτσια μου και να δώσουμε και χρόνο και χώρο στα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Πρόσφατα δεν έγινε, αν δεν κάνα πατώμε, και δεύτερο σκόρε στην ιστορία του Απόλλωνα, ή κάνω λάθος? Όχι, σωστά. Έγινε δεύτερο σκόρε. Mm-hmm. Σκόρερ και απομένουν 55 πόντι για τον πρώτο. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε. Αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Αλλιώς δεν πειράζει. Ναι. Και αλλιώς ο πρώτος είναι ο Γιάννης Ομορφέτας, ο οποίος είμαστε πολλοί φίλοι. Ναι. Και ο άνθρωπος που ξεπέρασα στη δεύτερη θέση ήταν ο Νίκος Ομπετούλας, και αυτός πολύ φίλος, ο οποίος έχει περάσει και στον Άρη και τον ξέρετε. Βεβαίως. Mm-hmm. Άρα είναι μόνο φίλοι. Mm-hmm. Από την καριέρα σου, η οποία εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι της αφορά τον Απόλλωνα Πάτρας, που ασφαλώς νομίζω ότι είναι και η μεγάλη σου αγάπη, ο Άρης τι θέση έχει στο σύνολο αυτής της 20ετούς καριέρας? Ο Άρης κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, και αυτό το ζει κάποιος όταν αγωνίζεται για αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Όσο και αν ακούγεται για κάποιον, θεωρητικά, εάν δεν το έχει ζήσει, μπορεί να φανεί και υπερβολή, αλλά πραγματικά παίζοντας για αυτή την ομάδα και για αυτόν τον κόσμο, και ιδιαίτερα τις χρονίες που ήμουν εγώ, που ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα γενικότερα στις ομάδες όλες και στη χώρα γενικότερα, είναι κάτι το οποίο είναι εμπειρία ζωής. Δηλαδή, εύχομαι όλα τα παιδιά να μπορέσουν κάποια στιγμή να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα και την ιστορία του συλλόγου. Είναι mm-hmm. ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου. Mm-hmm. Και πλησιάζει και το μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, σε καμιά 15 μέρες εκεί στην Πάτρα. Ναι, σε 15 μέρες, ναι, ο Άρης κατεβαίνει κάτω. Εντάξει, βέβαια έχει εκ διαμέτρου αντίθετη στόχη των δύο ομάδων, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι και αυτό με την Κηφισιά είναι δύο παιχνίδια παγίδες για τον Άρη μέχρι το φινάλε της κανονικής περίοδου για την τρίτη θέση. Κοιτάξτε, όπως είπατε, νομίζω ότι είναι δύο σημαντικά παιχνίδια σε δύο δύσκολες έδρες. Και εμείς από τη μεριά μας, περιμένοντας αυτό το παιχνίδι, θα έχουμε το γήπεδό μας γεμάτο. Και θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Σίγουρα τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο Άρης για το πώς θα εμφανιστεί, mm. αλλά νομίζω ότι και εμείς θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Όπως επίσης την προηγούμενη εβδομάδα αντιμετωπίσαμε την ομάδα της Κηφισιάς, που και αυτή είναι μια πολύ δυνατή, μια πολύ γεμάτη ομάδα, άρα και εκεί ο Άρης θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Όντως νομίζω ότι είναι δύο παιχνίδια κομβικά. Mm-hmm, σωστά. Και κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι δεν έχεις και πολύ μπαταρία για, το επόμενο βήμα είναι μες στο μπάσκετ για τον Νίκο τον Αγγερό, που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, ή θα ετοιμάσει κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε, το πιο πιθανό είναι αυτό. Βέβαια, προτεραιότητα μετά από τόσα χρόνια είναι μια ξεκούραση που χρειάζομαι και σωματικά και πνευματικά. Σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να βρίσκομαι στο χώρο που υπηρετώ τα τελευταία 25 χρόνια, άμα βάλουμε και τα παιδικοεφηβικά μαζί. Ναι. Πολύ πιθανό να είμαι στο χώρο, βέβαια, από κάποιο άλλο πόστο. Να σου ευχηθούμε και να πετύξει αυτούς 55 πόντους, αν είναι δυνατόν, που απομένουν ως το φινάλε της σεζόν. Φαντάζομαι, εντάξει, λίγο με τους συμπαίκτες σου θα το συνεννοηθείτε όσο πάμε προς το τέλος. Ναι. Θα δούμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και γενικότερα στην ομάδα του Άρη. Να είσαι καλά, Νίκο.